Θα ήθελα να πω ότι συμφωνώ απολύτως με όσα είπε ο εισηγητής, ο Θανάσης Πετράκος του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι πρώτα απ' όλα αυτό το οποίο πάει να συντελεστεί, η διάσπαση της ΔΕΗ και το ξεπούλημα της λεγόμενης μικρής ΔΕΗ. Πρώτα απ' όλα είναι ένα πολύ μεγάλο πολιτικό έγκλημα. Και είναι πολιτικό έγκλημα διότι η περιουσία, διότι η ΔΕΗ, οι υποδομές της, δεν είναι περιουσία της κυβέρνησης, δεν είναι περιουσία του Πρωθυπουργού, ούτε περιουσία του Υπουργού και του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη που άκουσα πριν. Είναι περιουσία του ελληνικού λαού και δεν έχουν κανένα δικαίωμα με κανένα να την εκχωρήσουν. Επίσης, είναι πολιτικό έγκλημα γιατί είναι μια κυβέρνηση μειοψηφίας. Στις ευρωεκλογές, Πασόκ και Νέα Δημοκρατία που συγκυβερνούν πήραν μόνο 30%, έχουν λιγότερο από το 1 τρίτο του ελληνικού λαού και δεν μπορούν με τέτοιες αποφάσεις να δεσμεύουν και να βάλουν σε υποθήκη το μέλλον του ελληνικού λαού και να δεσμεύουν και επόμενες κυβερνήσεις για πολλά χρόνια. Δεύτερο, επίσης, νομίζω ότι πρέπει να επαναλάβουμε ότι εκτός όλων των άλλων είναι και ένα αντιαναπτυξιακό έγκλημα, ένα αντιοικονομικό, ένα αντιπαραγωγικό έγκλημα, διότι δεν εκχωρείται, δεν σπάει και εκχωρείται το κομμάτι μιας οποιασδήποτε επιχείρησης της χώρας. Μιλάμε για τη ΔΕΗ, μια επιχείρηση στρατηγικής σημασίας που δραστηριοποιείται στον κλάδο της ενέργειας και χωρίς να υπάρχει και έλεγχος του δημοσίου σε αυτή την μεγάλη στρατηγική σημασίας δημόσια επιχείρηση, δεν μπορεί ούτε το στοιχειώδες αναπτυξιακό σχέδιο να χαραχτεί για τη χώρα ή δεν μπορεί να υπάρξει κάποια στιγμή που ο ελληνικός λαός με την ψήφο του και τους αγώνες του θα βάλει τέρμα στις πολιτικές των μνημονίων, δεν μπορεί να υπάρξει, να σχεδιαστεί, να εφαρμοστεί ένα σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας. Επομένως, είναι έγκλημα κατά της ίδιας της οικονομίας της χώρας και του μέλλοντός της. Το τρίτο είναι ότι είναι πρώτα απ' όλα αντικοινωνικό έγκλημα. Το έχουμε πει μία, το έχουμε πει δύο, 100, αν χρειαστεί θα το πούμε και ένα εκατομμύριο φορές. Το ηλεκτρικό ρεύμα, το νερό, ο αέρας, η θάλασσα είναι δημόσια κοινωνικά αγαθά που νομοσχέδια. Πρέπει οι πολίτες να έχουν ισότιμη πρόσβαση σε προσιτές τιμές. Και αυτό το εξασφαλίζει μόνο έλεγχος των δημόσιων κοινωνικών αγαθών από το δημόσιο. Όχι από ιδιώτες, διότι οι ιδιώτες είναι γνωστό ότι κινούνται τα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα με το κίνητρο και το κριτήριο της μέγιστης δυνατής κερδοφορίας. Και δεν μπορούμε να εγκαταλείψουμε τους πολίτες και αυτό το δικαίωμά τους για δημόσιο κοινωνικό αγαθό στην ηλεκτρική ενέργεια, δεν μπορούμε να τα αφήσουμε σε ιδιωτικά συμφέροντα. Τέταρτο, άκουσα πάρα πολύ προσεκτικά και τον Υπουργό σε παρεμβάσεις του Δημόσιες και τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο και τον εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας. Μα ο ελεύθερος ανταγωνισμός. Το κατά πόσο είναι ελεύθερος να το δούμε. Διότι η δική μου γνώμη, η δική μας γνώμη είναι ότι σκλαβωμένος, σκλαβιά είναι αυτή της οικονομίας που λέτε εσείς απελευθέρωση σε μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα που μπαίνουν μέσα σε αυτούς τους κλάδους και τομείς και τους μονοπολούν. Δεν είναι απελευθέρωση. Εντός εισαγωγικών είναι αυτό το πράγμα. Αλλά παρόλα αυτά, ακόμα και αυτό το μύθο της απελευθέρωσης από το 2003 και μετά, το 49% της ΔΕΗ είναι ιδιωτικοποιημένο. Από το 2000 και μετά έχουν περάσει νόμοι επί νόμων με τους οποίους απελευθερώνεται εντός εισαγωγικών η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Το 46,5% της εγκατεστημένης ισχύως στην ηλεκτρική ενέργεια το έχουν ιδιώτες. Μόνο το 53,5% είναι στο δημόσιο και στη ΔΕΗ. Άρα αυτό που εσείς λέτε απελευθέρωση έχει γίνει και έχει φέρει και αποτελέσματα, αν θέλετε. Κακά αποτελέσματα. Αφενός μεν γιατί αυξήθηκαν τα τιμολόγια αυτά τα χρόνια που πέρασαν από τότε που άρχισε η απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ κατά 102% στα νοικοκυριά, στα λαϊκά νοικοκυριά, στα οικιακά τιμολόγια και 76,4% στη βιομηχανία και μάλιστα στην ενεργοβόρα βαριά βιομηχανία της χώρας και αφετέρου. Έχουμε και παραδείγματα. Έχουμε την Ελλάς Power, έχουμε την Ενέργα, δύο ιδιωτικές εταιρείες που δραστηριοποιούνταν. Και όχι μόνο παρακράτησαν τα χρήματα και ιδιοποιήθηκαν τα χρήματα από τους λογαριασμούς των Ελλήνων πολιτών που τους εμπιστεύτηκαν, αλλά ακόμα και τα χαράτσια ιδιοποιήθηκαν. Και δεν είδαμε αποτελεσματική υπεράσπιση του δημοσίου στο δικαστήριο, το οποίο έγινε των δικών του συμφερόντων. Και να πούμε και κάτι. Δηλαδή, πέρα από τα διεθνή παραδείγματα στη Σουηδία, στην Ιρλανδία, αλλού όπου, μάλλον όχι στη Σουηδία, στην Ιρλανδία και σε άλλες χώρες που απελευθερώθηκε η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας ότι ανέβηκαν τα τιμολόγια. Ο ίδιος ο Ζερβός, ο διοικητής της ΔΕΗ, ήρθε σε επιτροπή, διαρκή κοινοβουλευτική επιτροπή και είπε ότι κατά τη γνώμη του θα αυξηθούν τα τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος λόγω αυτής της απελευθέρωσης. Και εν πάση περιπτώσει αυτό θέλετε.
τη λεγόμενη απελευθέρωση εντός εισαγωγικών, την οποία υποτίθεται με προηγούμενους νόμους έχετε κάνει και είχε αυτά τα αποτελέσματα. Γιατί δεν λέτε την αλήθεια στον ελληνικό λαό, ότι τον Ιούλιο του 2013 έχετε βγάλει πράξη Υπουργικού Συμβουλίου που λέτε ότι ξεπουλάτε, ότι διαλύετε και ξεπουλάτε τη ΔΕΗ. Που λέτε ότι ακόμα και αυτή η μεγάλη ΔΕΗ που θα απομείνει με 70% των μετοχών της, το 49% από αυτό που θα απομείνει είναι σε ιδιώτες, το 17% ήδη, άλλο ένα 17% έχει περάσει στο ΤΑΙΠΕΔ και πάει για ιδιωτικοποίηση και πάει μαζί με το management σε ιδιώτες. Γιατί δεν λέτε ότι ο ΑΔΜΙΕ ήδη είναι σε μια πορεία για ένα διαγωνισμού εντός ή εκτός εισαγωγικών για να εκχωρηθεί το 66% των μετοχών του. Ο ΑΔΜΙΕ, δηλαδή τα δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, δηλαδή το νευρικό σύστημα της χώρας, της οικονομίας της και της ύπαρξής της. Άρα ο σκοπός σας δεν είναι αυτό που λέτε να ανοίξουμε την αγορά. Ο σκοπός σας είναι να πάτε σε πλήρη ολοκληρωτική ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ υπέρ των ιδιωτικών συμφερόντων. Επικαλείστε συνεχώς τον ΟΤΕ. Για να δούμε τον ΟΤΕ, γιατί έτυχε να έχω και εμπειρία. Να είμαι, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, να είμαι επί χρόνια μέλος της διοίκησής του. Πότε έπεσαν οι τιμές στην κινητή τηλεφωνία? Το 1992, όταν δώσατε μονοπωλιακά την κινητή, όταν έδωσε τότε κυβέρνηση μονοπωλιακά στην Πάναφων και στην Τέλεστετ, που ήταν τα μεγαλύτερα τιμολόγια σε όλη την Ευρώπη, ή το 1998, που μετά από προσφυγές στο Συμβούλιο Επικρατείας πολλών, μεταξύ των οποίων και ο Μιλών, 6 χρόνια μετά δόθηκε άδεια και στον ΟΤΕ και έκανε την Κοσμοτέ και με την παρέμβασή της έπεσαν οι τιμές. Μιλήσατε για αύξηση θέσεων εργασίας. 26.300 είχε ο ΟΤΕ όταν άρχισε να ιδιωτικοποιείται και άνοιξε η αγορά τηλεπικοινωνιών. 9.000 έχει σήμερα με πλήρη και σταθερή απασχόληση και 5.000 με σκλαβοπάζαρο, με 200 ευρώ το μήνα. Και λέτε, μα έκαναν ένα χρόνο να πάρουν τηλέφωνα και τώρα το παίρνουν σε μία μέρα. Κάνετε λάθος. Το 2008 που εκχωρήθηκε, ξεπουλήθηκε στη γερμανική Deutsche Telekom ΟΤΕ, σε μία εβδομάδα έπαιρναν τηλέφωνο και ήταν με δημόσιο ΟΤΕ. Και την ψηφιακοποίηση του δικτύου του ΟΤΕ, τον εξυγχρονισμό του, 100% τον έκανε δημόσιος ΟΤΕ με δημόσιες επενδύσεις και χρήματα των φορολογουμένων. Επομένως, μακριά αυτά τα επιχειρήματα. Και τελειώνοντας, κύριε Πρόεδρε, εμείς βεβαίως έχουμε αναλάβει δέσμευση ότι θα κάνουμε οτιδήποτε να μην περάσει αυτό το νομοσχέδιο. Στηρίξαμε τους αγώνες των εργαζομένων της ΔΕΗ, των τοπικών κοινωνιών, που είχαν μεγάλη στήριξη. Δυστυχώς εσείς αυτό το αντιμετωπίσατε με πολιτική επιστράτευση. Ντυθήκατε στο χακί, ντύσατε στο χακί και τους εργαζόμενους και βάλατε στο γύψο τους αγώνες τους και όλη την ελληνική κοινωνία. Και σε να μην έφτανε αυτό, χθες διαρρεύσατε ότι θα καταργήσετε και το συνδικαλιστικό νόμο και τη δυνατότητα να απεργούν οι εργαζόμενοι. Αυτά τι είναι? Αυτά είναι πρακτικές αυταρχικών καθεστώτων που τις συνεχίζετε με νέους τρόπους. Αυτά είναι παραβίαση της δημοκρατίας. Κουρελόχαρτο το Σύνταγμα. Και δεν είναι ανομαλία πολιτική να ζητάει υπογραφές βουλευτών ο ΣΥΡΙΖΑ και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης για να γίνει δημοψήφισμα για την ΔΕΗ, για την εκχώρηση, για τη διάσπαση και την διάλυση και την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ. Αυτό το προβλέπει το Σύνταγμα, άρθρο 44, παράγραφο 2. Πολιτική ανομαλία είναι η κυβέρνησή σας να κάνει συνεχώς κουρελόχαρτο το Σύνταγμα, είτε με πράξη νομοθετικού περιεχομένου, είτε με προσφυγές δικαστικές κατά απεργιών, είτε με πολιτικές επιστρατεύσεις που σπάσατε όλα τα ρεκόρ τα δύο χρόνια. 11 έχουν γίνει από το 1974 μέχρι σήμερα, τις 6 πολιτικές επιστρατεύσεις τις κάνετε από τον Ιούνιο του 2012 μέχρι σήμερα. Και εν πάση περιπτώσει, ακόμα και να το περάσετε με όποιο αυταρχικό τρόπο, εμείς έχουμε πει ότι θα ακυρώσουμε και αυτό το νομοσχέδιο και συνολικά την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ και θα λογοδοτήσουν όσοι και όσες με πολιτική ευθύνη συνέβαλαν στηρίζοντας ιδιωτικά και ιδιωτελή συμφέροντα και σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος τέτοιες πολιτικές. Το πρόβλημα όμως είναι να σας προλάβουμε. Και πιστεύουμε ότι με την ψήφο και τους αγώνες του λαού θα ανατραπεί η κυβέρνησή σας και θα προλάβουμε να μην ολοκληρωθεί αυτό το πολύ μεγάλο έγκλημα, το έγκλημα του αιώνα, αντιαναπτυξιακό, αντικοινωνικό, αντιοικονομικό και σε βάρος και της εθνικής μας κυριαρχίας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.